Λοιπόν, φίλοι μου, γεια σας σε όλους. Θα ήθελα μέσα από αυτό το κανάλι να πάντα, ας πούμε, να προσπαθούμε σε κάθε γεγονός το οποίο μας αφορά από θρησκευτικής απόψεως να μπορούμε να προσεγγίζουμε αυτό το θέμα όσο μας πονάει και όποιος πονάει, αλλά λέγοντας πάντα την αλήθεια, μέσα πάντα από το Ευαγγέλιο του Κύριου μας Ιησού Χριστού και κατά την Ορθόδοξη παράδοση. Ο Πατριάρχης, ο Κύριος Βαρθολομαίος Κωνσταντινούπολεως, παρευρέθηκε σε μια συναγωγή πριν 2 ή 3 χρόνια της Νέας Υόρκης και από εκεί, αφού είπε τα διάφορα τα που τον καλέσαν, ευχαρίστησε και έτσι και αλλιώς, είπε τα εξής απευθυνόμενος προς τον αρχισυνάγωγο εκεί, ότι πέρα, λέει, από τα πολλά κοινά που μας ενώνουν, λατρευτικά κοινά, που λατρεύουμε δηλαδή τους ίδιους, λέει, πατριάρχες, τους ίδιους προφήτες, τις ίδιες γραφές, αναφερόμενος βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη. Είπε, ας πούμε, μετά ότι μας ενώνουν και άλλα θέματα τα οποία είναι του περιβάλλοντος και τα λοιπά. Θέλω να σταθούμε σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου. Όταν λέει ότι έχουμε κοινούς πατριάρχες λατρευτικά, αυτό είναι μια φοβερή αίρεση, ένα μεγάλο ψεύδος που έρχεται σε αντίθεση με τα λόγια του ίδιου του Κύριου Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας, ο οποίος και αυτός απευθυνόμενος στους Εβραίους, που τότε δεν τον πιστεύαν, όπως και τώρα δεν τον πιστεύουν οι Εβραίοι, δεν αλλάξαν οι Εβραίοι, παραμένουν οι ίδιοι. Κάποια στιγμή του είπαν εκεί οι Εβραίοι, ότι εμείς είμαστε εκ του πατρός του ημών του Αβραάμ. Είμαστε εμείς, δηλαδή θεωρούσαν ότι ο πατέρας τους ήταν ο Αβραάμ, ο πατριάρχης Αβραάμ. Όπως το λέει και ο Κύριος Βαρθολομαίος, τώρα τους το είπε. Ο δε Κύριος μας όμως, τι τους απήντησε, δεν τους είπε ναι από αυτού είστε. Είπε ναι, σπέρμα είστε, όχι όμως ότι είχε πατέρα σας πλέον. Αλλά αν ήσασταν, λέει, τέκνα του Αβραάμ, θα κάνετε και τα έργα του Αβραάμ. Η τέκνα Αβραάμ είτε, τα έργα του Αβραάμ ποιείτε. Και μετά παρακάτω λέει, εσείς κάνετε έργα του πατρός σας και είδε και ποιος είναι ο πατέρας τους. Εκ του πατρός μόνεστε του διαβόλου. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός τους παραπέμπει σε υιοθεσία στον διάβολο τους Εβραίους. Προσέξτε, δεν το λέω εγώ, δεν το λέει κανένας. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, λέει τους Εβραίους τέκνα του διαβόλου. Και ο Κύριος αυτός δεν συμφωνεί με τον Χριστό. Όχι, Χριστέ μου, λέει, εσύ έκανες λάθος. Έχουν πατριάρχες τον Αβραάμ, κοινούς, μαζί τους λατρεύουμε, αυτό είναι. Βγάζει ψεύτη τον Χριστό, φεύγει της βλασφημίας. Τέτοιες βλασφημίες ακούγονται από το στόμα αυτού του ανθρώπου. Δυστυχώς. Και είναι εφεύρω ότι είναι, δεν πιστεύω, αυτός ο άνθρωπος πιστεύει πλέον, είναι αμφίβολο στο Χριστό για να λέει τέτοια πράγματα. Θα ήθελα μόνο να πω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είτε σκεμμένα είτε ακούσια είναι αντικουμενιστές αλλά παραμένουν δήθεν μέσα στην Εκκλησία. Θα ήθελα να επικεντρωθούν σε αυτά τα σημεία και να σταματήσουν αυτό το πράγμα, να πάρουν σαφή θέση. Γιατί κάνουν κακό. Ακόμα και μέσα από το Άγιο Όρος βλέπω πολλούς οι οποίοι είναι αντικουμενιστές και επιτηρούν κατά καιρούς, ας πούμε, λένε διάφορα, βγάζουν και διαμαρτυρίες κατά του Πατριάρχου και αυτά. Το θέμα είναι όμως ότι με αυτό που κάνουν δεν κάνουν τίποτα άλλο από τις ψυχές που θέλουν να φύγουν από την αίρεση, τις κρατάνε μαντρωμένες μέσα στην αίρεση. Δεν μπορεί να λες ότι εγώ πολεμάω μέσα από την Εκκλησία, την αίρεση, η οποία αίρεση είναι εκτός της Εκκλησίας και ο αιρετικός αυτή τη στιγμή είναι ο Βαρθολομαίος, ο αρχιαιρετικός και ο πατέρας ο πνευματικός εσένα
ο δεσπότης σου, της περιοχής σου, να επικοινωνεί πνευματικά με τον αρχιερεσιάρχη τον Μπαρτολομαίο. Λοιπόν, πάτε σε αυτή τη θέση και μην κάνετε ζημιά στις ψυχές. Αφήστε τις ψυχές να φύγουν από την αίρεση. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι και ο Απόστολος Παύλος είπε, αν κάποιος έρθει από αυτό το Ευαγγέλιο που ευαγγελίζεται ο Απόστολος, κάτι να αφαιρέσει, να προσθέσει. Ανάθεμα έστω, καν άγγελος εξ ουρανού είναι. Τόσο σημαντικά είναι τα πράγματα, μην τα παίρνουμε αψήφιστα. Αυτή είναι η αλήθεια και θα κάνω το εξής ερώτημα και το αφήνω στην κρίση σας. Αν θα μπορούσε ή όχι να πει τα ίδια λόγια του Χριστού, ο νούμερο ένα, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεος, να μπορούσε να διαβάσει εκεί που πήγε το κεφάλαιο 8 του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και να πει όλα αυτά. Ότι εσείς είστε εκ του πατρός ημών του διαβόλου και τα έργα αυτού πείτε και αυτό είναι ανθρωποκτόνος από την αρχή και σε αυτό θέλει να κάνει. Θα μπορούσε να το πει ποτέ, να πει αυτά τα λόγια. Όχι κύριε, δεν θα μπορούσε. Αντιθέτως, τα παράλλαξε αυτά του Χριστού τα λόγια μας, τα λόγια του Χριστού μας και είπε ένα σημαντικό χοντροειδές στο ψέμα ότι έχουμε κοινά λατρευτικά στοιχεία και είναι οι πατριάρχες μας, οι προφήτες μας και ούτω καθεξής. Το βίντεο υπάρχει στο διαδίκτυο, όποιος θέλει να το κατεβάσει, τα λέει όπως σας τα είπα εγώ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στην αγάπη σας ότι η χειρότερη αίτηση όλων των εποχών είναι ο οικουμενισμός. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Εξαιτίας του οικουμενισμού χάνονται ψυχές. Ο Θεός να βοηθήσει να γλιτώσουμε από αυτήν την επάρατο αίρεση. Αμήν.